Αντώνη Μινίδη, υποψήφιο βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης στην Αμόχωστο. Κύριε Μινίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Μάλιστα. Και η κυρία Αντώνη Σταυρίδου, υποψήφια του κινήματος Ανεξάρτητων και Κυνηγών στη Λευκοσία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Μινίδη, νεαρά παιδιά και οι δύο βλέπω. Αν μας επιτρέπετε, κύριε Μινίδη, πόσο χρόνο είστε? 30 χρόνων. Μάλιστα. Και πώς και αποφασίσατε να κατέλθετε στις εκλογές? Κοιτάξτε, σαν νεαρός ο οποίος είμαι επιχειρηματίας, είμαι σπουδασμένος στην Αγγλία, computer science, βλέπουμε τα προβλήματα σαν νέοι με διαφορετική οπτική γωνία. Βλέπουμε μια κατεύθυνση την οποία μας δημιουργά βεβαιότητα για το μέλλον εμάς και των παιδιών μας και μέσω των δικών μας ιδεολογιών και ιδεών μπήκαμε στην πολιτική για να προσπαθήσουμε να κάνουμε την αλλαγή και να φέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και για τα παιδιά μας. Τι σας ενοχλεί περισσότερο και είπατε ότι εγώ θα πάω να αλλάξω αυτά? Καταρχάς, γενικά η πολιτική σκηνή έχουμε δει τον τελευταίο διάστημα, διαχρονικά αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, μεγάλη διαφθορά στα διάφορα τμήματα της κυβέρνησης και διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι λόγω της ιδιομορφίας και των κομματισμών που υπάρχουν έχουμε μείνει στα παλιά μυαλά τα οποία δεν μας βοηθούν να προχωρήσουμε μπροστά. Άρα εσείς αν βγείτε βουλευτής δεν θα κάνετε, δεν θα εμπλακείτε σε περιστατικά διαπλοκής, νεποτισμού, δεν θα κάνετε ρουσφέτη στους φίλους σας? Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε την νοοτροπία στην Κύπρο, την οποία ο γνωστός του γνωστού, για να προχωρήσουμε να κάνουμε τα πιο απλά. Ναι. Αυτό μπορεί να αλλάχθει μέσω της τεχνολογίας. Η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει στην οργάνωση του κράτους, της διακυβέρνησης, έτσι ούτως ώστε να μην χρειαστεί καν να πας στον τάδε και τον ένα και τον άλλο για να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Πιστεύω πολύ στην τεχνολογία, είμαστε πολύ πίσω στην τεχνολογία και πιστεύω ότι είναι ένα μέσο το οποίο αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά μπορούμε να μειώσουμε την διαφθορά σε μεγάλο βαθμό από τα μικρά για να φτάσουμε στα μεγάλα. Εδώ να κάνω και λίγο χιούμορα, μου επιτρέπετε, επειδή έχετε σπουδάσει computer science, ίσως λύσετε αν εκλεγείτε το πρόβλημα και με την πύλη εμβολιασμού που πέφτει συνεχώς. Δυστυχώς είμαστε στο 2021, έχουμε φτάσει σε ταχύτητες 5G, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε επικοινωνία, άμεση επικοινωνία σε όλα τα τμήματα. Είναι καιρός ο οποίος θα μπορούσαμε να κάνουμε τις δουλειές μας πολύ πιο γρήγορα, θα μπορούσαμε να δώσουμε δυνατότητα σε ξένες επενδυτές να έρθουν στην Κύπρο και να λειτουργούν στην Κύπρο, έτσι ώστε να αυξήσουμε και τα οικονομικά μας εισοδήματα. Ένας από τους λόγους που αποφεύγουν την Κύπρο είναι αυτός, ότι δεν υπάρχει μια δομή, μια τεχνολογική δομή. Δεν υπάρχει δομή, government που λέμε. Δεν υπάρχει το government, αποουσιάζει. Μείναμε στο σκέτο government. Λοιπόν, να δώσουμε τον λόγο και στην κυρία Αντώνη Σταυρίδου. Όπως είπαμε, είναι υποψήφια με το κίνημα Ανεξάρτητων στη Λευκοσία. Κυρία Σταυρίδου, εσείς πώς αποφασίσατε να κατέρθετε υποψήφια? Εγώ αποφάσισα να κατέβω υποψήφια στις εκλογές, γιατί με ενδιαφέρει επίσης η διαφθορά στην Κύπρο. Τούτο το ρουσφέτσι που όλοι πρέπει κάποιον να ξέρουμε για να βρούμε μια καλή δουλειά, το οικονομικό, το θέμα ασφάλεια, το θέμα προσωπική στήση. Δεν σας πω όμως. Όλα είναι ανασφαλής. Ναι, αλλά κύριε Σταυρίδου, ο κόσμος πολλές φορές παίρνει τους βουλευτές και εμάς, τους δημοσιογράφους, καθημερινά πρέπει να σας πω, για τα αυτονόητα. Γιατί θέλουν, με συγχωρείτε, θέλουν να επικοινωνήσουν με ένα
με ένα τμήμα της δημόσιας υπηρεσίας να μάθουν μια πληροφορία. Θέλουν να κάνουν μια αίτηση, έκαναν μια αίτηση, απορρίφθηκε και δεν ξέρουν πού να αποταθούν. Δεν πήραν τη σύνταξη τους και δεν ξέρουν γιατί. Και παίρνουμε εμάς τηλέφωνο για να μεσολαβήσουμε, να μάθουμε και να τους πούμε. Και τους βουλευτές. Παλαιότερα έπαιρναν τους βουλευτές για να τους κλείσουν ραντεβού στα νοσοκομεία. Δηλαδή, είναι και υποχρεωμένος, υποχρεώνουμε τον πολίτη να σηκώνει το τηλέφωνο και να ενοχλεί τους πολιτικούς. Ναι, δυστυχώς έχει πρόβλημα η κρατική υπηρεσία. Πάρα πολλές φορές άκουσα στην τηλεόραση να λένε τηλέφωνα, πάρτε μας, να μην απαντά κανένας. Αυτό δημιουργά ασφάλεια στον πολίτη. Πρέπει αυτό να διορθωθεί. Mm-hmm. Και όπως είπε και ο συνάδελφος εκεί, δεν γίνεται το 2021 με τόση τεχνολογία να μην μπορούμε έναν τηλέφωνο να πάρουμε, να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο να... Να εξυπηρετεί να τον λέει, πολίτη. Να εξυπηρετεί τον πολίτη, ναι. Υπάρχουν τόσοι άνεργοι στο κάτω-κάτω να βάλουν τηλεφωνήτριες. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ απλά τα πράγματα. Καλά, δεν λέμε ότι... και ότι έχει υποστελέχωση η δημόσια υπηρεσία να μας πάρει με τις πέτρες ο κόσμος τώρα να πούμε κάτι τέτοιο. Σίγουρα. Λοιπόν. Σίγουρα, δεν έχει υποστελέχωση, είναι απλά... Καλύτερη κατανομή του προσωπικού. Ναι, καλύτερη κατανομή του προσωπικού. Ναι, ναι. Αυτή είναι η βασική σας έννοια, τα ζητήματα διαφθοράς, διαπλοκής, αυτό... Ναι, η αβεβαιότητα που νιώθει ο Κύπριος πολίτης, και ειδικά η νεολαία, δεν ήθελαν να ψηφίσουν. Ναι. Τι να κάνουν, να πάνε να βγάλουν εκλογικό βιβλιάριο, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Υπάρχει λόγος. Γιατί αν εμείς δεν ψηφίσουμε τα σωστά άτομα, τα οποία θα μας εκπροσωπούν στη Βουλή αύριο, πώς θα γίνει η αλλαγή από μόνη της. Αν δεν ψηφίσουμε καθόλου. Ναι, πάλι το ίδιο. Ναι. Δεν γίνεται. Πρέπει ο κόσμος να αναλάβει και αυτός τις ευθύνες του, να πάει να ψηφίσει, να μην είναι προσκολλημένος σε κόμματα, να ακούσει τους υποψήφιους, τους καινούργιους, τους νέους που είναι αδιάφοροι. Εμείς είμαστε μια ομάδα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πολιτική. Ναι. Δεν είχατε καμιά εμπλοκή σε πολιτικά ζητήματα. Όχι, καθόλου. Ψηφίζατε στις προηγούμενες εκλογές εσείς. Δεν ψηφίζα. Ναι. Αλλά πάλι τα ίδια. Ναι. Δηλαδή, έχει 60 χρόνια που έχουμε κυβέρνηση, τα ίδια. Ναι. Τι τους κάνει να πιστεύουν ότι με το να πιστεύουν να ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους κάτι θα αλλάξει. Ναι. Κύριε Μηνίδη, εσείς τώρα, όταν είπατε στους φίλους σας, νεαρά παιδιά, τριαντάριδες, ότι ξέρετε, θα κατέλθω υποψήφιος στις εκλογές, πώς αντέδρασαν? Και πείτε μας επίσης αν οι φίλοι σας ψήφισαν ποτέ σε εκλογές. Μάλιστα. Καταρχάς, μπράβο, ήταν η πρώτη αντίδραση που είχα από τους περισσότερους φίλους. Λόγω του ότι χρειαζόμαστε, αυτό που έχω πει και πριν, καινούρια μυαλά με νέες αντιλήψεις, οι οποίοι δεν έχουν μείνει στο παρελθόν. Οι φίλοι μου, ναι, έχουν όλοι ψηφίσει, διότι ψήφος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς εσύ σαν πολίτης να αντιπροσωπευτείς στα κυβερνητικά, στην Βουλή. Τα πάντα όλα προέρχονται από τον κεντρικό πυρήνα που ονομάζεται η Βουλή. Σε ό,τι αφορά στην εσωτερική διακυβέρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι γίνει ψηφίζεται μέσω της Βουλής. Άρα, με την ψήφο σου εσύ μπορείς να δώσεις τον αντιπρόσωπο, τον οποίο αντιπροσωπεύει αυτά που πιστεύεις. Άρα είτε θετικά, παραμένουν να είναι θετικά η αντίληψη του κόσμου προς την υποψηφιότητα μου και προχωρούμε προς. Δεν μας είπατε όμως αν οι φίλοι σας, ο κύκλος σας ψηφίζαν όλες τις εκλογές ή έτρεξαν τώρα να βγάλουν εκλογικά. Όχι, το 99% των φίλων μου ψήφισε και στις βουλευτικές και στις δημοτικές. Μάλιστα. Και στις προεδρικές. Λόγω του ότι παρόλο που δεν υπήρχε εκπαίδευση, που πιστεύω έχουμε ελλείψει στην εκπαίδευση το τι είναι πολιτική, το τι είναι να πάω να ψηφίσω, τι αντιπροσωπεύει αυτή η διαδικασία όλη και πώς με επηρεάζει εμένα σαν νέον πολίτη. Για οποιοδήποτε πολίτη, ναι. Πώς με επηρεάζει η ψήφος με εμένα προσωπικά, διότι τώρα που μιλώ με τον κόσμο,
βρήκα και περιπτώσεις οι οποίες εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω, διότι δεν με επηρεάζει εμένα προσωπικά. Αυτό είναι λάθος. Διότι εσένα η δική σου η αντίληψη, το δικό σου πιστεύω, θα αντιπροσωπευτεί και θα έχει μεγάλο impact στην καθημερινή σου ζωή. Μάλιστα, ξεκάθαρος ο κύριος Μηνίδης. Εσείς, πώς αντέδρασαν ο κύκλος σας όταν τους είπατε ότι θα κατέλθετε υποψήφια στις εκλογές? Εξεπλάγηκαν όλοι, έχω να σας πω. Ναι. Δεν το επίστευα. Αλλά επιτέλους πρέπει κάποιος να σηκωθεί από τον καναπέ και να λάβει δράση. Εμείς είμαστε μια ομάδα, η ανεξάρτητη, η οποία ερχόμαστε από διαφορετικά backgrounds. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους ψηφοφόρους? Να σκεφτούν πολύ σωστά τι θα ψηφίσουν. Πρέπει επιτελούς να δούμε την Κύπρο ομαδικά και όχι κομματικά. Το καλό της Κύπρο, των καλών των νέων. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω παρά να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις βουλευτικές εκλογές και καλό προεκλογικό αγώνα να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή.